Από το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Είναι στη σελίδα 941. Είπε λοιπόν εις αυτούς ο Ιησούς 53 εδάφιο. Έκτο κεφάλαιο 53 εδάφιο, σελίδα 941. Είπε λοιπόν εις αυτούς ο Ιησούς, αληθώς αληθώς σας λέγω, εάν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Ως τη στρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιον και εγώ θέλω να αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη μέρα. Διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Ως τη στρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμή μένει και εγώ εν αυτό. Καθώς με απέστειλε να ζουν πατήρ και εγώ ζω δια τον πατέρα. Ούτω και ως τη με τρώγει θέλει ζεις και εκείνος δι' εμέ. Ούτως είναι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού, ουχή καθώς οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα και απέθαναν, ως τη στρώγει τούτο τον άρτον θέλει ζήσει στον αιώνα. Ταύτα είπεν εν τη συναγωγή διδάσκων εν Καπερναούμ. Πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών αυτού ακούσατε, είπαν σκληρός είναι ο λόγος ούτως. Τι δύναται να ακούει αυτόν, νοεί σας δε ο Ιησούς. Εν εαυτό ότι γογγίζουσιν περί τούτου οι μαθηταί αυτού, είπε προς αυτούς, τούτο σας σκανδαλίζει. Εάν λοιπόν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου είτε το πρώτερον, το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Η σάρξ δεν ωφελεί ουδέν. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς σας πνεύμα είναι και ζωή είναι. Πλην είναι τινές από σας ή τινές δεν πιστεύουσι. Διότι ήξευρεν εξ αρχής ο Ιησούς τίνες είναι οι μη πιστεύοντες και τι είναι ο μέλλον να παραδώσει αυτόν. Και έλεγε δια τούτο σας είπαν ότι δεις δύναται να έλθει προς εμέ, εάν δεν είναι δεδομένον εις αυτόν εκ του πατρός. Έκτοτε πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν προς τα οπίσω και δεν περιεπάτουν πλέον με ταυτού. Πολλές φορές στα αυτιά μας ο λόγος του Θεού είναι σκληρός. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, συντρίβει την καρδιά μας και γίνεται γλυκός αλλά και οικοδομητικός. Σήμερα λοιπόν, όπως και να ακούσαμε, γιατί καθένας από εμάς, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Λόγου του Θεού, ακούει διαφορετικά το Λόγο του Θεού. Άλλα σου λέει εσένα ο Θεός, άλλα μου λέει εμένα ο Θεός και μερικά τα λέει σε όλους μας. Σήμερα λοιπόν, ό,τι και να μας είπε ο Λόγος του Θεού, όπως και να μας το είπε, ας πούμε αμήν Κύριε, αμήν Χριστέ, γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου. Αμήν αδερφοί. Γι' αυτό τώρα να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε στο Θεό, να ζητήσουμε το αίμα του Χριστού και να ζητήσουμε από τον Κύριο αυτός να μας οικοδομήσει και να μας βοηθήσει να κάνουμε, να περπατήσουμε και να κάνουμε το θέλημά Του ακριβώς όπως το έχει προετοιμάσει και αν είναι δυνατόν να υποτασσόμεθα και να υπακούμε όχι με την παιδεία Του αλλά την ουθεσία Του, αλλά και αν δεν είναι δυνατόν και με την παιδεία Του. Γιατί εκείνο που μας ενδιαφέρει δεν είναι να μην έχουμε την παιδεία Του, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να εκπληρώσουμε το Λόγο Του, το θέλημά Του. Θέλουμε, προτιμάμε την ουθεσία Του και ο Κύριος το προτιμάει. Αλλά μερικές φορές χρειαζόμαστε και την παιδεία Του. Αμήν αδερφοί. Ας προσευχόμαστε λοιπόν ο καθένας για τον εαυτό του, κατά πώς του μίλησε ο Θεός του καθενός. Ας έρθουν σας παρακαλώ και οι πρεσβύτεροι και όλοι μαζί να